Σήμερα ο Πρωθυπουργός Σαμαράς σε μια συνέντευξη της Καθημερινής Κυριακής μιλάει για αρμονή του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προκειμένου να έρθει στην εξουσία και αναφέρει ότι η προτεραιότητα να είναι η υγεία στον χώρο και δεν θα πάρει σε εκλογές και πλέον τουλάχιστον για την επόμενη άνοιξη. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχει κάποιο σχόλιο για την κυβέρνηση. Αν υπάρχει μία αιμονή στην Ευρώπη, είναι η αιμονή στο μερκελισμό. Η αιμονή στην εφαρμογή σκληρής, βάρβαρης λιτότητας που οδηγεί την Ευρώπη στην καταστροφή. Και αν έχει απομείνει ένας φανατικός υποστηριχτής του μερκελισμού και της λιτότητας στην Ευρώπη, είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σήμερα, σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη, συνειδητοποιούν ότι αυτή η αποτυχημένη πολιτική εγκυμονεί κινδύνους για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Δεν είναι μόνο ότι βουλιάζει τους λαούς στην φτώχεια και στην απόγνωση. Είναι ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευρωπαϊκή προοπτική απειλείται. Άρα λοιπόν εμείς ζητάμε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν θα αργήσει να έρθει, που θα σηματοδοτήσει μια μεγάλη πολιτική αλλαγή για όλη την Ευρώπη. Και αυτή είναι μια εξέλιξη που είτε θέλουμε είτε όχι θα έρθει, διότι είναι αναγκαιότητα για τους λαούς της Ευρώπης. Εάν έχουμε εκλογές κατά τη διάρκεια της δικής σου υποψηφιότητας για την Προεδρία της Κομισιόν, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορείς να είσαι υποψήφιος και να ηγηθείς με λίστα στην Ελλάδα της ΣΥΡΙΖΑ. Το αντίθετο. Σημαίνει ότι αν έχουμε εκλογές στην Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ αναδειχθεί σε πρώτη πολιτική δύναμη, τότε η υποψηφιότητα του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την Προεδρία θα αποκτήσει άλλα χαρακτηριστικά. Θα είναι μια υπαρκτή, πραγματοποιήσιμη ανατροπή και αλλαγή που θα ξεκινήσει από την Ελλάδα και θα συμπαρασύρει όλη την Ευρώπη. Reunirnos con asociaciones para ir mejorando todavía más las propuestas concretas. O sea, solo se han aprobado los 6 ejes programáticos, que por cierto, si alguien quiere el documento, no hay ningún problema en entregarlo. Yo no los tengo, pero los tiene el servicio técnico, aunque es verdad que el documento de ayer solo lo tenemos en inglés porque acabamos a las 4 de la mañana de fotocopiarlo. Cuando se actúa, la segunda fórmula de actuar es modificar la legislación para aumentar la represión a las protestas de la gente que legítimamente sale de una o de otra manera a la calle a manifestar su protesta. Yo creo que en España va a haber estallidos sociales, porque cada vez se está tensando más la cuerda, porque cada vez es más dura la situación, la gente que lleva en paro de larga duración, que no